Είναι δυνατός και είμαι βέβαιος ότι θα βγει ακόμα πιο δυνατός από αυτή την περιπέτεια και προφανώς δεν θα τον πτωήσει όλο αυτό το οποίο συνέβη και θα επιστρέψει πολύ γρήγορα και στα καθήκοντά του ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήθελα, ξεκινώντας και ως μέλος κυβέρνησης, ως Υπουργός Εσωτερικών, να εκφράσω τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά μου και στην ελληνική αστυνομία και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό υπήρξε μια πολύ γρήγορη και αποτελεσματική διαλεύκανση. Αποτελεί ένα σήμα κινδύνου για το που πορευόμαστε, το οποίο μας βάζει εκ των πραγμάτων μπροστά σε κάποια καθήκοντα. Όχι εμάς μόνο ως κυβέρνηση, ως ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω όλο το φάσμα του δημοκρατικού τόξου. Διότι είναι γνωστό ότι έχουμε πολλές και μεγάλες διαφορές για το παρόν και για το αύριο αυτού του τόπου και με τη Νέα Δημοκρατία και με την αξιωματική αντιπολίτευση. Οφείλουμε όμως να υψώσουμε ένα δημοκρατικό τείχος απέναντι σε τέτοιου είδους πρακτικές. Και θέλω να είμαι απόλυτα συμπληρωματικός σε όσα είπαν ο Πάνος και ο Αλέξης. Δεν είναι πρωτοφανές αυτό που έγινε τις προάλλες με τον Πέτρο. Η αριστερά είναι ορκισμένος εχθρός του φασισμού και της ακροδεξίας. Και είχαμε πολλά θύματα και πολλές επιθέσεις στο παρελθόν. Σκεφτείτε, θέλω να σας ρωτήσω. Υπάρχει κάτι διαφορετικό που μπορούμε να πούμε σήμερα εμείς πέρα από αυτό που πάντοτε έλεγε η αριστερά στα 60, στα 80, στα 90 την ανάγκη να υπάρχει ένα μέτωπο κοινωνικό απέναντι σε αυτές τις πρακτικές? Η απάντηση είναι προφανώς ναι, γιατί τώρα κυβερνάμε και δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ηγεμονία στην κοινωνία ή το πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα μέτωπο που θα αποκρούσει στο κοινωνικό επίπεδο αυτή την απειλή. Είμαστε υποχρεωμένοι με συγκεκριμένες πολιτικές και απαντήσεις να διαμορφώσουμε τις συνθήκες ώστε να μην υπάρχουν οι όροι που γεννούν τα φαινόμενα αυτά. Υπάρχουν ποινικές ευθύνες, κατ' εμέ. Τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και θα βγάλει τα τελικά της συμπεράσματα. Δόξα τω Θεώ, η δικαιοσύνη με τη δημοκρατία μας είναι ελεύθερη. Θα ήθελα όμως να εστιάσω στο γεγονός ότι η πατριωτική στάση δεν μπορεί να εκφράζεται με μπουνιές, με κλωτσιές, με ξυλοδαρμούς και με νόμους της ζούγκλας το 2018. Ο πατριωτισμός δεν εκφράζεται με συμπεριφορές αγέλης.